Και φυσικά θέλω να αναφερθούμε στον πατέρα σου, στον τεράστιο αυτόν καλλιτέχνη, τον Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε και από την ζωή πριν λίγους μήνες. Τι θυμάσαι από τον μπαμπά σου, η πρώτη σκέψη κάθε φορά που σκέφτεσαι τον Σταμάτη Κόκοτα, ποια είναι? Κοίταξε, καταρχάς έφυγαν και οι δύο γονείς μου, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, το τελευταίο διάστημα. Η καθημερινή μου σκέψη και για τους δυο μου τους γονείς είναι... Τους μιλάω. Επικοινωνείτε με κάποιο τρόπο? Όχι, τους μιλάω κανονικά. Είτε φωναχτά, είτε σκεπτόμενος. Και είναι πολλές φορές που λέω, μπαμπά, τι κάνω εδώ. Κάθε μέρα τους μνημονεύω, κάθε μέρα σκέφτομαι. Πολλές φορές μες τη μέρα, όχι μόνο κάθε μέρα. Εντάξει, εμάς η δική μας οικογένεια ήταν και παραμένει αγαπημένη. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι συνέχεια μαζί μας. Έτσι το καταλαβαίνω, έτσι το νιώθω. Και έτσι δουλεύει και για μας και συναισθηματικά, πραγματικά πολύ καλά. Με πολύ θλίψη, πολλές φορές φέρνω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, γιατί, ξέρεις, όταν έρχεται η ζωή στο τέλος, είμαστε εγωιστές και θέλουμε τους γονείς μας συνέχεια εδώ. Ναι. Αλλά, παρόλα αυτά, η σκέψη μου και ο συλλογισμός μου σε οτιδήποτε είναι αυτό που αφορά στη ζωή με τους γονείς μου, μου δίνει πάρα πολύ, ειδικά, δεν ξέρω τώρα, μου δίνει τρομερή δύναμη. Δύναμη, τόσο δύναμη, τόσο κουρέα, τόσο διάθεση για τη ζωή.